Και έχουμε εδώ στο στούντιο τον υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Παπά, καλώ ήρθατε. Καλώ σα βρήκα, κύριε Πανταζόπουλο και κυρία Λιβαράδη. Και πώ και το αποφασίσατε έτσι να είστε υποψήφιοι. Καλά, Α, αυτό δεν είναι, είναι μια προσωπική απόφαση, είναι μια συλλογική απόφαση. Νομίζω ότι χρειάζεται να διαφυλάξουμε και να ενισχύσουμε μια πορεία που ξεκινήσαμε από το 2012. Μια πορεία που αγκάλιασε πολύ ευρύτερα στρώματα ε, ψηφοφόρων και του εκλογικού σώματο από, από αυτά που απευθυνόμασταν πριν από εκείνη την περίοδο. Και να δούμε κατάματα πού υπάρχουν οι μεγάλε πληγέ οι οποίε μα φέραν αυτό το εξαιρετικά δυσμενές αποτέλεσμα. Κύριε Παπά, διάβαζα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, την οποία δώσατε mm -hmm. το, την Κυριακή, στο πρώτο θέμα. Και λέτε εκεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να φύγει από την ζεστή φωλιά τη ριζοσπαστική αριστερά. Νομίζω ότι είναι mm -hmm. ό,τι πιο καθαρό έχει ακουστεί σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Γιατί yeah. το λέτε και ε, δεν θα έχει κόστο, Σα ρωτάω γιατί υπάρχει ο απόλυτο αντίλογο με στο κόμμα σα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πάει πιο αριστερά. Ε, καταρχήν είναι θετικό ότι εντοπίζουμε σημεία πάνω στα οποία πρέπει με ανοιχτή καρδιά και συντροφικότητα να συζητήσουμε ενώπιον και των φίλων και των μελών και να παραθέσουμε τι απόψει μα. Γιατί, γιατί, όσο κακό θα ήταν να σηκωθούν οι τόνοι και να αρχίσουμε προσωπικέ αντιπαραθέσει, τόσο κακό θα ήταν να κρύψουμε τι διαφορέ κάτω από το χαλί και απλώ να ε, περιφέρουμε το πρόσωπό μα, την υποψηφιότητά μα στα κανάλια και μάλιστα χωριστά ο ένα από τον άλλον. Τώρα, αυτό... Οριστα, τώρα παρένθεση. Ναι. Εσεί προτείνατε debate για να μην πείτε. Δυστυχώ δεν έγινε δεκτό. <Δεν> νομίζω και δεν είναι καλή εικόνα, να σας πω, να είναι ο παπάς αυτή τη στιγμή στον Ναυτεμπορική TV, ε, η Εφη Αχτσιόγλου στο Mega Channel, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος στο Open και να, ο Στέφανος Τζουμάκας ενδεχομένως στο Mega και να μην καθόμαστε όλοι σε ένα τραπέζι να συζητάμε. Ότι... δηλαδή δεν, γίνεται, δεν υπάρχει πρόπτικη. Όχι, ε, ε, συμφωνήσαμε να γίνει μετά τις διακοπές. Εννοεί αλλά θα μπορούσαμε τώρα, να, εξα... ε. να, εξα... να ε, ε, αξιοποιήσουμε το παράθυρο μέχρι τον σκληρό πυρήνα των διακοπών που είναι η πρώτη με τη 15η του Δηλαδή, μέχρι και το τέλο Ιουλίου να κάνουμε μια πρώτη συζήτηση. Δυστυχώ αυτό δεν έγινε. Αλλά η ερώτησή σα νομίζω, ε, εάν σε κάτι συντείνει, είναι στο ότι υπάρχουν ανοιχτά πολιτικά ζητήματα για τα οποία πρέπει ανοιχτά στον κόσμο τον προοδευτικό μπροστά να τοποθετηθούμε όλοι. Άρα, υπάρχουν διλήμματα, λέτε, διότι για παράδειγμα. Αυτό και... το περί ζωοσπαστική αριστερά. Ναι. ξεκινήσαμε από εκεί, αλλά το 19 είπαμε ότι είμαστε από την αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο. Έτσι, δεν είναι αυτό. Επερωτάτε τώρα και βλέπω και δημόσιε τοποθετήσει, οι οποίε λένε ότι η απάντηση στη μεγάλη κρίση που βιώνουμε είναι να επιστρέψουμε στη ριζοσπαστική αριστερά. Διαφωνώ ριζικά και θεωρώ ότι αν επιλέξουμε την επιστροφή σε ένα ασφαλέ λιμάνι, θα έχουμε έτσι περαιτέρω πτώση των ποσοστών μα. Δηλαδή τα καράβια, όπω έχω ξαναπεί, μπορεί να είναι ασφαλή στα λιμάνια, αλλά δεν έχουν φτιαχτεί για αυτό το σκοπό. Έχουν φτιαχτεί για να ταξιδέψουν σε ανοιχτέ θάλασσε με σαφή προορισμό το δικό μας το καράβι είναι ευρύχωρο, αλλά πρέπει όλοι να τραπάμε κουπί προς την ίδια μεριά, να δουλεύουν οι μηχανές προς την ίδια κατεύθυνση και θα χωράμε όλοι. Οπότε ε, αυτό που άκουσα να λέγεται και από συνυποψήφιό σα, την κυρία Αχτσιόγλου, ότι ε, το δίλημα δεξι... ε, κέντρο ή αριστερά, συγγνώμη, είναι προϊόν κατασκευή από του αντιπάλου του ΣΥΡΙΖΑ και ότι το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Διαφωνείτε. Mm -hmm. Αν κάτι θα θέλανε οι αντίπαλοι μα, κατά τη γνώμη μου, είναι να μην εντοπίσουμε τη μεγάλη μα αδυναμία. Και η μεγάλη μα αδυναμία ήταν ότι ο κόσμο που ε, όσοι είμαστε στην πολιτική και εσεί που είστε στη δημοσιογραφία, χαρακτηρίζουμε κεντρό-κέντρο-αριστερό, μετριοπαθή, δεν επέλεξε την κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε, δεν μπορούμε να λέμε ότι οι κρίσιμε επιλογέ που έχουμε μπροστά μα είναι ψευτοδηλήματα. Είναι πάρα πολύ κρίσιμα διλήμματα, διότι όποιο πρόγραμμα και να επεξεργαστεί, εάν οι κεντρώοι νυν και και στου αιώνα των αιώνων συνεργάζονται ή συνδέονται με τη δεξιά, το πρόγραμμά σου δεν θα εφαρμοστεί ποτέ. Mm -hmm. Κύριε Παπά, ανοίγοντα προ το κέντρο, λοιπόν, ποιες είναι, ποια είναι τα πολιτικά χαρακτηριστικά που είστε διατεθειμένοι να αφήσετε πίσω. Κοιτάξτε, εμεί είχαμε μία αποτυχία να συνδεθούμε αποτελεσματικά με αυτό που λέμε μεσαία τάξη. Ε, και αυτό πρέπει πάρα πολύ. Τι φταίει ε, αυτό. Φταίει, τι έφταξε, Φταίει ότι παρουσιάζαμε τον εαυτό μα μάλλον μόνο ω ε, καλό διαπραγματευτή. Φέρναμε κι εμεί ξανά τι μνήμε των δύσκολων στιγμών του 2015 στον κόσμο, με αποκορύφωμα και δηλώσει οι οποίε γίνανε τι τελευταίε μέρε, οι οποίε πραγματικά δημιούργησαν και ένα κύμα ανοχή. δηλώσει του κ. Τσακαλώτου περί ε, ουσίας ε, των, των μέτρων και τώρα έχετε ε, ασκήσει κριτική και σε ανύποπτο χρόνο για το Μαξιλάρι το 1937. Όχι, αναφέρομαι σε μία δήλωση του κ. Α, Α, αναφέρουμε στην, στην Αλλά το Μαξιλάρι είναι... Το θα, θα έρθουμε και στο Μαξιλάρι. Προσέξτε, ε, εκεί ήρθε μία τέτοια δήλωση να ε, συνταράξει ένα οικοδόμημα το οποίο είχε θεμέλια πολύ αδύναμα. Δηλαδή εμείς τι, τι, ευκαιρία χάσαμε. Χάσαμε να αναδείξουμε τις πτυχές του προγράμματός μας που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη που μπορούσαν να συνδεθούν με τις θετικές προσδοκίες του κόσμου με την προσδοκία ενδεχομένω για βελτίωση του εισοδήματο και κοινωνική κινητικότητα. Δεν μπορεί η αριστερά, η δημοκρατική παράταξη, να είναι μια παράταξη η οποία λέει θα προστατεύω του πολύ αδύναμου και ε, το θέμα της ανάπτυξης και της μεσαίας τάξης να περνάει σε δεύτερη μοίρα. Mm -hmm. Είναι στην καρδιά της στρατηγικής μας. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, εκτός από οικονομικές μονάδες, είναι και αιστείες πολιτικής ζήμωσης. Αυτό έφυγε από τον οριζοντά μας, είναι πεντακάθαρο και δημιούργησε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν το περιμένε κανένας. Έτσι δεν είναι. Το μαξιλάρι των 37 δις σε mm -hmm. αυτό το κομμάτι που περιγράφεται έπαιξε ρόλο. Βεβαίω και έπαιξε και είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής η οποία μας επευλήθη. Δεν είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής την οποία επιλέξαμε εμείς ή θα ξαναεπιλέγαμε στο μέλλον. Είναι πολύ σαφές. Και υποστηρίξει πάντως και ο Αλέξης Τσίπρας αυτό. Ε, νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει και μία και δύο και τρεις φορές ότι τη μεσαία τάξη την πληγώσαμε. Και αυτό πρέπει να το δούμε κατάματα, και πρέπει ε, να σας θυμίσω ότι ουδέποτε ως κυβέρνηση υιοθετήσαμε το πρόγραμμα το οποίο μας επευλήθη. Λέγαμε πάντα ότι το πρόγραμμα που εφαρμόζεται είναι το μείγμα των αξιώσεων των δανιστών και των δικών μας προτεραιοτήτων και επιθυμίων. Σε αυτό πρέπει να μείνουμε και να μην κάνουμε το λάθος εκ των υστέρων να υιοθετήσουμε το πρόγραμμα αυτό το οποίο παρήγαγε πλεονάσματα και μαξιλάρι, ένα μαξιλάρι το οποίο θα μπορούσε να είναι μικρότερο. Έτσι δεν είναι. Η διάρρηξη των σχέσεων με τη Μεσαία Τάξη είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, όμως στις εκλογές χάσατε επαφή και χάσατε και mm -hmm. ουσιαστικά και την πλειοψηφία που είχε παραδοσιακά είτε η προοδευτική όπω λέγεται παράταξη το ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια σε λαϊκά στρώματα, mm -hmm. στους νέους, Εκεί Ποιο ήταν το η η νέοι είναι μια ειδική κατάσταση. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το πώ προσεγγίσαμε και αν ήμασταν αποτελεσματικοί στην χρήση και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Όπου αυτό πρέπει με πάρα Κέρδι πολύ μεγάλη. Με, με το πάρα τεπτό. πολύ. Δεν είναι δευτερεύον αυτό που λέτε. Έτσι, Δηλαδή, θυμάμαι Καθώς... τη δεκαετία του 90 και του 2000, να μιλάμε για τη διαπλοκή, για το ρόλο που παίζουν τα καθεστωτικά μέσα ενημέρωση. Έχει ένα τεράστιο κομμάτι του εκλογικού σώματο που ούτε καν καταλαβαίνει τι του λε άμα του μιλά. Για τα κανάλια, για το ρόλο τη δημοσιογραφία, για τα συμφέροντα. Δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση. Mm. Υπάρχει το σκρολάρισμα μέσα από το οποίο πρεμιούνται και πολιτικά μηνύματα. Άρα ε, αυτό είναι ένα. Τώρα, γιατί χάσαμε και σε λαϊκέ συνοικίε. Κοιτάξτε, ε, το ότι ε, χάσαμε στη μεσαία τάξη δεν σημαίνει ότι αυτό δεν επηρέασε και ανθρώπου που λέμε ότι είναι στη μισθωτή εργασία. Έτσι, είναι πράγματα αλληλένδετα. Όταν δημιουργείται μια αρνητική ατμόσφαιρα και στι τοπικέ αγορέ και εμείς ως παράταξη αδυνατούμε να διαμορφώσουμε έτσι μια θετική προσδοκία που ακουμπά πάνω στο δικό μας πρόγραμμα ακόμα και για τα χαμηλότερα στρώματα, έχεις αυτά τα αποτελέσματα. Κύριε Παπά, η απλή αναλογική mm -hmm. και η πολιτική κουλτούρα που απαιτεί και προϋποθέτει εξέθεσε τον ΣΥΡΙΖΑ στις πολιτικές των ΕΠΑΡΚΙ. Κύριε Πανταζόπουλο, μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι είναι, θα σας έλεγα, η πηγή μια αναξιοπιστία την οποία είχαμε προεκλογικά, διότι προκρίναμε μια κυβερνητική λύση η οποία στα μάτια του κόσμου ήταν ανέφικτη. Και θα σα πω ευθέω ότι προτείνω η απλή αναλογική να μην είναι στο πρόγραμμα και τι προτεραιότητέ μα. Έχει κλείσει αυτό ο ιστορικό ο κύκλο. Και νομίζω ότι αν θέλουμε και προ τον κόσμο να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ότι θέλουμε να, γίνει, να γίνουμε η παράταξη που θα ανταγωνιστεί τον κύριο Μητσοτάκη για τη διακυβέρνηση της χώρας, αυτή η συζήτηση πρέπει να λήξει. Ο κ. Τσακαλώτο νομίζω είπε το ακριβώ αντίθετο, ότι πρέπει να επιστρέψει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο δημοκρατικό διάλογο είναι πλούτο, κυρία Λιβαδάρη. Βεβαίω υπάρχει διαφορετική άποψη. Δεν είναι κακό, είναι καλοδεχούμενο. Ε, νομίζω ότι ε, βοηθάει και τον κόσμο να καταλάβει ότι υπάρχουν διαφορετικέ προσεγγίσει, τι οποίε θα τι αντιμετωπίσουμε με δημοκρατία, με συντροφικότητα και για την κοινή μα πορεία από εδώ και μπρο. Κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή μία επανάκαμψη στην θέση η οποία ήταν η ρίζα της αναξιοπιστίας την οποία είχαμε συνολικά ως παράταξη, θα ήταν τεράστιο λάθος. Κύριε Τώρα... Παπά, στην περίπτωση που είστε πρόεδρος στον mm -hmm. ΣΥΡΙΖΑ αύριο, την προσέγγιση με το ΠΑΣΟΚ θα την επιδιώξετε γιατί ε, έχει ανοίξει και μια πολύ μεγάλη κουβέντα για την ρευστοποίηση που είχαμε στι εκλογέ όλη την κέντρο αριστερά. Ναι, όχι, δεν υπάρχουν οι προποθέσει αυτή τη στιγμή. Το Πασόκ έβαλε ε, ένα στόχο, ε, ο οποίο είχε κυρίω το ΣΥΡΙΖΑ στο επικεντρό του. Ε, δεν αξιοποίησε την ευκαιρία τη απλή αναλογική. Εάν το Πασόκ προεκλογικά είχε πει ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασία με τον κύριο Μητσοτάκη η αξιοπιστία θα πέρναγε στο προοδευτικό στρατόπεδο. Ο κύριος Μητσοτάκης θα ήταν αυτός ο οποίος δεν θα μπορούσε στο μυαλό του κόσμου να σχηματίσει κυβέρνηση. Δεν το έκανε αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις. Είμαστε σε περιβάλλον ενισχυμένη αναλογική. Συνεπώ, οι σχηματισμοί οι οποίοι θα μπορέσουν να πάρουν μεγάλα ποσοστά μπορούν να διεκδικούν την κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή, το να ξανανοίξει μια κουβέντα Τέτοιου τύπου νομίζω ότι ε, μα πάει προ τα πίσω. Τώρα ε, παρατηρώ ότι ο κύριο Τσίπρα απέχει από τι ε, διαδικασίε. Εσεί έχετε πει από την άλλη ότι είναι πολύ μικρό για να αποστρατευτεί. Ε, Δεν είναι. <laughs> Αυτό της... τι <Πολιτικά>. σημαίνει. <laughs> δεν, <laughs> δεν μπορώ να πω εγώ τι σημαίνει. Ο Αλέξη Τσίπρα έχει μια ιστορική παρακαταθήκη η οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμη και σημαντική. Δεν ξέρω αν αρχίσουν εκ των υστέρων άλλου τύπου αποτιμήσει για την περίοδο τη ηγεσία του. Η περίοδο τη ηγεσία του ταυτίζεται με τεράστιες τεκτονικές αλλαγές στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, με την βελτίωση της διεθνούς θέσης της χώρας, με την επίλυση ενός μείζωνος εθνικού ζητήματος ε, του Μακεδονικού και αυτό νομίζω ότι το γνωρίζει και ο ίδιος και το γνωρίζει και ο κόσμος. Τώρα έχετε πει επίσης ότι ε, για το ΣΥΡΙΖΑ ζητάμε κάθε μέρα συγγνώμη. Πότε, ε, θα κλείσει αυτό ο κύκλο των ζυμώσεων που απαιτεί. Θα από κλείσει τη με τι εσωτερικέ μα διαδικασίε, με την αναγνώριση των λαθών μα και με τη, θα σα έλεγα, ρητή διατύπωση η οποία προσδιορίζει τα λάθη τα οποία κάναμε. Έτσι δεν είναι. Ποια είναι η πρώτη πρόκληση για το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη φάση, τώρα εν ώψη τη εκλογή. Η πρώτη είναι... πρόκληση είναι να, να κάνει όσα δεν έκανε από το 19 και μετά, καταρχήν. Δηλαδή από το 19 και μετά η προσπάθεια συγκρότηση ενό κόμματο εξουσία που με πάρα πολύ συγκεκριμένα δομικά χαρακτηριστικά φρέναρε. Και φρέναρε λόγω εξωτερικών δυσκολιών κατά ένα μέρο, αλλά κατά μεγάλο μέρο λόγω ε, και εσωτερικών αδυναμιών. Δηλαδή δεν τα βάλαμε αποτελεσματικά με τον κακό μας εαυτό. Ε, αυτό μόνο ή γιατί υπήρξε και ένα... Έχει γραφτεί και έχει λεχθεί mm -hmm. και σαμποτάζ τη διεύρυνση εκ των νέσου. Αυτό σα λέω. Mm -hmm. Σα λέω ότι είχαμε, θα σας έλεγα, δημόσια διετυπωμένες θέσεις οι οποίες δεν ήταν θετικές προς την πολιτική της διεύρυνσης και εκεί έγιναν επιλογές ισορροπίας. Mm -hmm. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε υπέρ των καθαρών πλειοψηφιών και μειοψηφιών με καθαρές λύσεις για την πορεία μας από εδώ και μπρο Όλοι μαζί θα τι κάνουμε αυτέ τι επιλογέ και θα φτιάξουμε την ευρύτατη παράταξη η οποία μπορεί να κερδίσει τον κύριο επιλογές Μητσοτάκη. Και τι έχει ευθύνη και ο Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι ώρα να τα συζητήσουμε αυτά. Θεωρώ ότι ο Αλέξη Τσίπρα συνέβαλε τα μέγιστα ε, για να μπορέσουμε να είμαστε ένα κυβερνητικό κόμμα. Θα μπορούσαμε όλοι μαζί, δεν είναι ζήτημα προσωπική ευθύνη του Αλέξη, είναι ζήτημα ευθυνών όλων μα. Και εδώ μου δίνεται την ευκαιρία να σα πω, διότι και ο Μιλών ήταν στα ηγετικά κλιμάκια. Όταν λοιπόν λέει ότι το 19 καθυστερήσαμε, mm. μπορεί ο Πανταζόπουλο ή η Λιμπαδάρη να πει και εσεί γιατί βάλατε τι φωνέ, κύριε Παπα. Έτσι δεν είναι. Ναι, έχετε κριθεί άρα... όλοι, όχι προσωπικά. Μια κριτική ότι δεν έχετε κάνει όση αυτοκριτική οι υπόλοιποι, θα έπρεπε. Ε, ναι, όχι. Δηλαδή, κάνουμε την αυτοκριτική δηλαδή. μα και προσέξτε. Η διαδικασία για την εκλογή νέα ηγεσία είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή ευκαιρία να συνοηθούμε και μεταξύ μα ω προ το εξή. Και mm. ο Μιλόν και η Έφια και ο Ευκλήδη Τσακαλώτο, λιγότερο ο Στέφανο Τζουμάκα, έχουμε υπάρξει καταρχήν υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, υπουργοί των κυβερνήσεων του Αλέξη Τσίπρα, δεν είμαστε από Παρθενογέννηση, και βεβαίω ήμασταν και στα ηγετικά κλιμάκια 19-23. Mm -hmm. Άρα, όταν αρχίζουμε και συζητάμε για τα λάθη που κάναμε, που είναι μια υποχρέωσή μα απέναντι στον προοδευτικό κόσμο, συζητάμε για τη συλλογική μα αυτοκριτική, mm -hmm. έτσι. Πρώτον, διότι κατά το Σύνταγμα η ευθύνη στα Υπουργικά Συμβούλια είναι συλλογική. Και δεύτερον, επειδή κατά το ηθικό και πολιτικό μα συμβόλαιο κινούμαστε συλλογικά, αποφασίζουμε συλλογικά Μάλιστα. και συλλογικά αναλαμβάνουμε και την ευθύνη για τα άλλα. Ε, Αυτοδιοικητικέ εκλογέ που έρχονται άμεσα. Εκεί ο νέο ή η νέα πρόεδρο. Ε, είναι λογικό να αναλάβει την ευθύνη του οποίου αποτελέσματο δεδομένου ότι παραδοσιακά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει και πολύ. Ε, εντάξει, τώρα αυτό χαλή. νομίζω ω μέλο μια συλλογική ηγεσία. Διότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια πορεία συλλογικών αποφάσεων για το τι ακριβώ θα πράξουμε και οι μέχρι τώρα υποψήφοι είμαστε κομμάτι τη συλλογική ηγεσία. Mm -hmm. Άρα το ορόσημο είναι οι ευρωεκλογέ, φαντάζομαι. Το, οι ευρωεκλογέ πρέπει να είναι ένα σημείο πολιτικό στο χρόνο που θα σηματοδοτήσει μια ανάκαμψη για το χώρο μα και θα το ξαναβάλει στο παιχνίδι τη τροχιά διεκδίκηση τη διακυβέρνηση. Κύριε Παπά, είναι ξεκάθαρο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ε, κόμμα εξουσία, κόμμα ε, διακυβέρνηση ε, με ε, απόλυτη προτεραιότητα σε αυτό, γιατί και εκεί έχουν ακουστεί στο εσωτερικό του κόμματο διαφορετική. Για να, για να, ισχύει αυτό, πρέπει να λάβουμε καθαρέ αποφάσει. Δηλαδή, θα επανασυνδεθούμε συστηματικά και με προσπάθεια με τα κομμάτια τη μεσαία τάξη που χάσαμε. Mm. Θα πούμε ρητά ότι είμαστε μια παράταξη από την αριστερά ω το προοδευτικό κέντρο. Θα πούμε ότι το ζήτημα τη απλή αναλογική αυτή τη στιγμή δεν το συζητάμε και πάμε να συγκροτήσουμε τον, την ευρύτατη πολιτική συσπήρωση η οποία θα κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Εάν κάνουμε άλλε επιλογέ, ε, δεν είναι και χαζός ο κόσμο, θα καταλάβει ότι ε, άλλα πράγματα μα ενδιαφέρουν. Κίνδυνο συνοχή για το ΣΥΡΙΖΑ, βλέπετε. Όχι, δεν υπάρχει κίνδυνο συνοχή. Υπάρχει ένα κίνδυνο συνοχή και σύνδεση με το εκλογικό ακροατήριο. Ίσως Καταλάβατε, νομίζω ότι είναι ο μεγάλο ο, ο, ο μείζον κίνδυνο από τον οποίο πρέπει όλοι να προστατεύσουμε τη συλλογική μα προσπάθεια. Τώρα, ε, άλλη μια ερώτηση που μου αφορά και την επικαιρότητα. Επειδή ψηφίζεται το νομοσχέδιο για του αποδήμου, mm -hmm. γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πήχε. Κοιτάξτε να δείτε, εκεί πέρα εμεί είχαμε μια πάρα πολύ συγκροτημένη πρόταση, η οποία έδινε το απόλυτο δικαίωμα στου αποδήμου να ψηφίζουν, ενώ η πρόταση τη Νέα Δημοκρατία του στερεί το δικαίωμα του εκλέγεστα. Mm. Εμείς Εμεί είπαμε να ψηφίζουν του εκπροσώπους του για το ελληνικό κοινοβούλιο και μάλιστα με ενιαία λίστα, χωρί να μπαίνουν στην ελληνική κομματική αντιπαράθεση. Να φέρνουν δηλαδή τη φωνή τη απόδημη Ελλάδα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και να πιέζουν εντό του ελληνικού κοινοβουλίου για λύσει οι οποίε διευκολύνουν τη συνοχή του ελληνισμού εντό και εκτό συνόρων. Ενώ είναι πολύ εύλογο αυτό που λέτε, δεν είναι άλλη μια φορά που ο ΣΥΡΙΖΑ σαν να αυτοεξαιρείται από πολύ σημαντικέ πολιτικέ εξελίξει με αυτή την εποχή. Είχαμε, νομίζω, μια πάρα πολύ καθαρή θέση, κύριε Πανταζόπουλε, και είναι και η θέση τη τεράστια πλειοψηφία των ενώσεων των αποδήμων. Δηλαδή, οι άνθρωποι θέλουν του εκπροσώπου του στο ελληνικό κοινοβούλιο. η πρόταση τη Νέα Δημοκρατία κάνει καθυποτάσει τη βούλησή τους στην εντός των συνόρων ελληνική πολιτική αντιπαράθεση. Μάλιστα. Ένα άλλο θέμα mm -hmm. πολύ μεγάλο, κύριε Παπά, το οποίο α, πιστεύω ότι θα βρει μπροστά τη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, είτε εσεί mm -hmm. είτε κάποιο από του συνυποψηφίου σα, είναι τα ελληνοτουρκικά. Ο κύριο Μητσοτάκη προανήγγειλε προσπάθεια α, mm -hmm. α, επαναπροσέγγιση με την Τουρκία, mm -hmm. ακόμα και με προοπτική Χάγη. Mm. Και μάλιστα είπε ότι αν αυτό συμβεί και αν υπάρξουν προποθέσει για να γίνει, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για κάποιε υποχωρήσει εκεί. Ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ και ποια θα είναι. Εμένα δεν μου είναι σαφή ακόμα, φίλο μου. Κοιτάξτε, να δείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια πάρα πολύ σαφή πολιτεία 15-19. Με υπουργό τον Κουτζιά και πρωθυπουργό τον Τζίπρα. Είναι η Τουρκία, η οποία είναι μια αναθεωρητική επιθετική δύναμη. Είχε πάρα πολύ σαφή μηνύματα από την Ελλάδα ότι οι διπλωματικέ εξελίξει θα είναι πάντα πάνω στον καμβά του διεθνού δικαίου και του δικαίου τη θάλασσα. Αυτό το είχε καταλάβει ο Ερντογάν, το είχε καταλάβει και όταν είχε επισκεφτεί το Μαξίμου και ενώπιον του διεθνού τύπου έκανε πάρα πολύ σαφή τη θέση τη Ελλάδα ο Τσίπρα. Τώρα εδώ δικαιούμαστε να είμαστε ανήσυχοι. Και γιατί δικαιούμαστε να είμαστε ανήσυχοι, Διότι έχουμε δει μία πρακτική 1923 που να λέει ότι τα ερευνητικά σκάφη τα παίρνει ο αέρα. Έχουμε ακούσει τον κύριο Γεραπετρίτη να λέει ότι η κόκκινη γραμμή είναι τα 6 μίλια. Δεν κατάλαβα πότε απεμπολίσαμε το δικαίωμα που απορρέει από το διεθνέ δίκαιο να πάμε στα 12. Πραγματικά δεν το αντιλαμβάνομαι και θα σα πω και γιατί είμαι ανήσυχο. Διότι δεν γνωρίζω, υπόσχομαι να το ψάξω, άλλη πολιτική στιγμή όπου όλη η ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών αποτελείται από ανθρώπου οι οποίοι δεν εκτίθενται στη λαϊκή ψήφο. Δηλαδή mm. δεν θα έχουν. Την μέρημνα να πείσουν το λαό για τις επιλογές τους. Και λέω λοιπόν ξεκάθαρα, ότι σε λύσει οι οποίες δεν βρίσκονται στο πλαίσιο υπεράσπισης των εθνικών δικαίων και τη ειρήνη στην περιοχή, δεν μπορεί να συνενέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούω, με ρωτήσατε για τη Χάγη. Μάλιστα, και Ως, ρωτάω. Αν η Χάγη λέτε ναι ή όχι. Ναι, μήπως προσέξτε. προσέξτε να δείτε, ε, δεν θα πρέπει η Τουρκία να άρει το κάζου μπέλι και να πει ότι υπογράφει το δίκαιο τη θάλασσα για να πάμε. Δηλαδή πώς θα πάμε. Θα πάμε και αν το δικαστήριο βγάλει ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν διευκολύνει την Τουρκία θα ενεργοποιήσει το κάζο Μπέλη. Πρέπει να υπογραφεί ένα συνυποσχετικό. Ναι. Βάζετε δηλαδή ως προϋπόθεση για να γίνει αυτό την άρση του κάζου Μπέλη. Με συγχωρείτε. Και εάν, την εάν, του ε, ε, κυρία κυρία Λιβαδάρη, εάν, εάν, εγώ και εσείς έχουμε μια αντιδικία και προσφύγουμε στο δικαστήριο, υποθέτουμε και τα δύο μέρη ότι αναγνωρίζουμε τη δικαιοδοσία. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, τώρα μια Τουρκία η οποία έχει και την απειλή πολέμου. Δεν μπορεί να πάμε στα δικαστήρια και να σα απειλώ με ένα μαχαίρι ότι αν ο δικαστή πει κάτι το οποίο δεν μου αρέσει μπορεί να ε, σα προκαλέσω βλάβη. Έτσι δεν είναι πρώτον. Εάν η Τουρκία λοιπόν πει ότι αποδέχεται το δίκαιο τη θάλασσα και βεβαίω άρει το καζουμπέλι, να κάτσουμε να συζητήσουμε για το συνεποσχετικό. Μάλιστα. Κύριε Παπά, θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά. Όχι να λέμε ότι είναι γεωπολιτικέ οι διαφορέ. Η έννοια τη εθνική Κυριαρχία είναι προσδιορισμένη σαφέστατα. Mm -hmm. Δεν είναι γενικώ γεωπολιτική. <σχεδιά> Τώρα, εγώ θα, θα ξεκινήσουμε μια πολύ μεγάλη κουβέντα περί <σχεδιά> θεμάτων εδώ, γιατί θα δούμε αν σε αυτέ τι διαφορέ μπορεί να μπουν και τα χωρικά ύδατα και τι σημαίνει ε, όλο αυτό. Δεν μπορεί προκαταβολικά σε μία διαπραγμάτευση να προαναγγείλεις υποχωρήσεις. Mm. Όταν πας σε μία διαπραγμάτευση, διατρανώνεις το δίκιο σου. Αυτό είναι το τεράστιο όπλο της Ελλάδας. Έχει το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Κομμάτι του διεθνούς δικαίου είναι και η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, την οποία αρνείται να υπογράψει η Τουρκία. Και δεν καταλαβαίνω τη λογική, εκ των προτέρων, να δίνουμε τη δυνατότητα στην Τουρκία να λέει ότι είναι οι διαφορέ πάρα πολλέ. Δηλαδή δεν, δεν καταλαβαίνω τι θα συζητήσουμε. Θα συζητήσουμε και γκρίζε ζώνε. Μάλιστα. Κύριε Παπά, σα ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα. Νομίζω ότι μέχρι την εκλογή πρόεδρου στο ΣΥΡΙΖΑ θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και να δούμε και τι εξελίξει. Να, να είστε καλά. Και εγώ